Κύριε Λαμπρούλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Καλά είστε? Καλά, καλά, σας ευχαριστώ, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Πάμε λίγο να δούμε αυτά που βρίσκονται τόσο ψηλά στην ατζέντα τόσες ημέρες, και κυρίως αναφέρομαι, κύριε Λαμπρούλη, θα έρθουμε και στο θέμα του νομοσχεδίου, γιατί έπαιξε ρόλο και η στάση του ΚΚΕ. Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, μια και το έλεγα πριν από λίγο. Έλεγα πως το σύνολο των ψήφων ενδεχομένως να αποδεικνύει αυτό που ξέραμε ως ρητό, ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, κύριε Λαμπρούλη. Κοιτάξτε, με αφορμή τώρα λέτε με το... Για το νομοσχέδιο, για την ψήφο των αποδήμων. Και είπα ότι και εσείς έχετε συμβάλει σημαντικά σε αυτό, το ΚΚΕ, με τις προτάσεις του κτλ. Κοιτάξτε, ως Κομμουνιστικό Κόμμα είχαμε προτείνει από την αρχή. Βεβαίως. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η διαβούλευση. Από την πολύ αρχή, ναι. Ναι, ναι. Εδώ και 4 μήνες όταν ξεκίνησε από τον Υπουργό, από την κυβέρνηση, ξεκίνησαν οι συναντήσεις με τα κόμματα και διαβουλεύσεις σχετικά με το νομοσχέδιο. Εμείς από την πρώτη λοιπόν στιγμή είχαμε προτείνει μία λύση που από τη μια θα διευκολύνει και από την άλλη όμως θα αποτρέπει την όποια λύνση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν έχουν γνώση και της ελληνικής πραγματικότητας ή δεν έχουν, αν θέλετε, και πραγματικούς και ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα. Και κυρίως στη βάση της ψήφου, όπως λεγόταν από τότε όλων των αποδήμων, ότι δεν θα υποστούν όσοι ψηφίζουν, δεν θα υποστούν τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών. Αυτό λοιπόν σαν μια πρώτη, να το πω έτσι, βασική θέση διαμόρφωσε με βάση αυτό το σκεπτικό και τους άξονες που το ΚΚΕ πρότεινε από την πρώτη στιγμή, όπως σας είπα. Ο πρώτος άξονας ήταν εντάχει, θα τα πω, την ύπαρξη των οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα μας, την Ελλάδα, όπως δηλαδή αυτό που μπήκε στο νομοσχέδιο φορολογικών υποχρεώσεων. Ο δεύτερος άξονας ήταν η ύπαρξη ενός ανώτατου χρόνου απουσίας ή, αν θέλετε, ενός ελάχιστου χρόνου παρουσίας στην Ελλάδα. Και αυτό ενσωματώθηκε, ναι. Ναι. Και ο τρίτος άξονας ήταν η αυτοπρόσωπη παρουσία του ψηφοφόρου στο εξωτερικό σε εκλογικά τμήματα. Έλεγα ότι ενδεχομένως αυτό να δημιουργεί πρόβλημα σε απόδημους Έλληνες, απόδημους χωρών, παραδείγματος χάρη, όπως στην Αμερική, που το να πάνε οι ίδιοι για να ψηφίσουν, δια της παρουσίας τους εννοώ, να λειτουργεί τροχοπεδητικά. Σας λέω και πάλι, επαναλαμβάνω, ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί ανάλογα με το πού και πόσοι βρίσκονται, απόδημοι, και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να ψηφίσουν και να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια ενδεχομένως. Ναι. Στις μεγάλες χώρες, όπως λέτε. Για παράδειγμα, προφανώς υπονοείται την Αμερική, την Αυστραλία κτλ. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρακτικά αυτά τα ζητήματα μπορούν να ξεπεραστούν και να λυθούν. Δεν είναι ζήτημα τώρα. Μάλιστα. Πάντως αυτό πια έλεγα, κύριε Λαμπρούλη. Επίσης, δεν θέλω να τονίσω και το εξής. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και αυτό έχει τη σημασία ότι ως κόμμα, για να διαμορφώσουμε την πρόταση αυτή που σας ανέφερε προηγουμένως και είναι γνωστή πλέον και στον κόσμο, ότι στην Ελλάδα, δηλαδή, για να διαμορφώσουμε την πρότασή μας, λάβουμε το εξής υπόψη, ότι ισχύει και το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος για την απόδοση της ηθαγένειας. Μάλιστα. Γιατί πλέον του Κομμουνιστικού Κόμματος κανένα κόμμα δεν μιλάει για αυτή την ανάγκη, δηλαδή να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο αναχρονισμός για το δίκαιο. Σωστά. Έχετε δίκαιο. Και εξάλλου να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί θέλω να τρέξουμε για το... Έλαβε υπόψη του και τη διεθνή πρακτική. Δεν πρωτοτυπήσαμε. Ναι. Έλαβε τη διεθνή πρακτική του τι ισχύει σε μια σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία χωρών έχει βάλει συγκεκριμένα κριτήρια για την ψήφο ομογενών αντίστοιχα των χωρών τους. Δηλαδή.
Μάλιστα. Τώρα πάμε γρήγορα γιατί τρέχει ο χρόνος, να πάρω την δική σας θέση για όσα συμβαίνουν στο πεδίο των εθνικών μας θεμάτων. Αναφέρομαι στα πολύ συγκεκριμένα, επί της ουσίας στην κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας. Άκουσα και χθες τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα, στην ομιλία του στην Βουλή. Επί της ουσίας χθες στην Βουλή, κύριε Λαμπρούλη, μεταφέρθηκε το κλίμα που υπήρξε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που υπήρξε αυτή η σύμπνοια, η ομοψυχία, η εθνική συνένεση, το είδαμε να μεταφέρεται και στην Βουλή, και ήταν αυτό που ο γραμματέας, ο κύριος Κουτσούμπας, στο οποίο αναφέρθηκε, διαφωνείτε σε τι, στον εναγκαλισμό, αυτό που σταθερά λέτε εσείς, με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια τα σχέδιά τους? Κοιτάξτε, φυσικά όσο συνεχίζεται και εμβαθύνεται ο Θανάσιμος, αυτό που μόλις είπατε και εσείς, εναγκαλισμός με αυτούς τους σχεδιασμούς στην περιοχή μας και όχι μόνο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, και βάζουν σε κίνδυνο τους λαούς, και παράλληλα τροφοδοτείται με αυτόν τον τρόπο και η κατ' επέκταση τουρκική επιθετικότητα, εμείς λέμε ότι ούτε υπήρξε, και εδώ μπορούν να βγουν και συμπεράσματα, ούτε μπορεί και να υπάρξει πραγματική λύση υπέρ του ελληνικού λαού και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και εξάλλου το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Εσείς λέτε ότι έχει. Και ότι, όχι, εσείς επιμένετε. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Λαμπρούλη. Ναι. Ακούγοντας χθες το γραμματέα, έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε, πως η πολιτική που ασπάζεται το δόγμα πως αν η Ελλάδα είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προστατεύσει δήθεν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έχει πλήρως και αποδεδειγμένα αλλά και ιστορικά χρεοκοπήσει. Αυτό είναι ένα σημείο της ομιλίας του που πατάει σε ένα μέρος της πραγματικότητας. Εξού και ο διπλωματικός μαραθώνιος για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συμμαχίες στήριξης σε επίπεδο πολιτικό και διπλωματικό, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι γνωστό, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες αν θέλετε, και το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και δεκαετίες τοποθετείται σε αυτά τα ζητήματα και έχει ξεκάθαρη θέση, ότι από αυτές με βάση τις εξελίξεις που οξύνονται συνεχώς στα πλαίσια των ανταγωνισμών που ξεδιπλώνουν στην περιοχή μας για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, ο λαός δεν έχει τίποτα να ωφεληθεί από τη στιγμή που ευανθύνεται ακριβώς ο εναγκαλισμός που είπα και πριν και, και η ευάθυνση στους σχεδιασμούς και η συμμετοχή στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μας. Γιατί δείτε, τι έχουν επιδιάσει. Το ερώτημα είναι ποια λύση υπάρχει, κύριε Λαμπρούλη. Σε μια συγκεκριμένη στιγμή ανάφλεξης, να το πω έτσι, η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Θα είναι μόνη της, και ξαναρωτώ. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που λέμε, ότι είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, όχι μόνο η ενημέρωση, αυτό που τονίζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα πλαίσια των εξελίξεων, αλλά και η επαγρύπνηση του λαού μας, η διαρκής επαγρύπνηση απέναντι στις εξελίξεις που μυρίζουν μπαρούτι. Γιατί δείτε πώς. Γιατί το λέτε αυτό στο ΚΚΕ, τι εκτιμάτε, κύριε Λαμπρούλη, ότι πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα? Κοιτάξτε, όσο εντείνονται και εντείνονται οι ανταγωνισμοί στην περιοχή, δείτε η ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, η παρουσία ούκο λίγων, αν θέλετε, πλήστον όσων πολεμικών στρατιωτικών, να το πω έτσι, στρατιωτικών αποστολών, πλοίων, αεροπλάνων, όλα αυτά, όλα αυτά μας κάνουν να οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να είναι μπροστά μας, το απευχόμαστε φυσικά, να είναι μπροστά μας μια γενικευμένη ανάφλεξη, και δεν θα είναι μια ανάφλεξη ή μια μικρή, να το πω έτσι, μικρή διάρκεια. Και αυτό, γι' αυτό κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και προς τα, στο λαό μας, ο οποίος θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του. Να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή την πολιτική που ξεδιπλώνεται, δηλαδή την πολιτική του εναγκαλισμού που είπαμε πριν, σε αυτούς τους σχεδιασμούς, τους επικίνδυνους για το λαό μας, αλλά και για τους λαούς της περιοχής,
να αντισταθεί, να οργανώσει την πάλη του, να εναντιωθεί σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Ναι. Και φυσικά η πρόταση του κόμματος, του ΚΚΕ, είναι στην κατεύθυνση από εμπλοκές από αυτούς τους συμπεριλαστικούς οργανισμούς, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση της χώρας μας. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, κι άλλα ήθελα να σας ρωτήσω και να συζητήσουμε, αλλά ο χρόνος έχει περάσει. Μια ερώτηση μόνο. Αν χρειαστεί να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, θα πάει ο γραμματέας? Αυτό θα το δούμε. Αν το συνεκτιμάτε εκεί? Πρόταση, θα το εκτιμήσουμε εκείνη τη στιγμή, αν έρθει ως πρόταση, όπως λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.